Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι παροχημένα και μαζί τους και η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Το μήνυμα αυτό έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η Άγκυρα προς το Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μίροσλαβ Γέντζια, καθιστώντας σαφές ότι απαιτεί νέο πλαίσιο στο Κυπριακό, το οποίο να κατοχυρώνει το τουρκικό αίτημα για κυριαρχική ισότητα του ψευδοκράτους. Το μήνυμα της Άγκυρας στάλθηκε μερικές μέρες πριν από τα κυοφορούμενα ραντεβού του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες αναφορικά με το Κυπριακό, τα οποία επιδιώκεται να λάβουν χώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως πληροφορεί το Αντένα, ανάλογα μηνύματα εισέπραξαν και οι Βρυξέλλες, με την Τουρκία να καθιστά σαφές ότι απαιτεί εγγυήσεις ώστε μια νέα ενδεχόμενη διαδικασία στο Κυπριακό να οδηγεί σε κυριαρχική ισότητα του κατοχικού ψευδοκράτους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ενός νέου κύκλου ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, για να καθίσει ο Ερσίν Τατάρ στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η Άγκυρα θέτει ως προαπαιτούμενο την παραχώρηση εγγύσεων ότι η όποια διαδικασία με ή χωρίς αποτέλεσμα θα οδηγεί στην κυριαρχική ισότητα του ψευδοκράτους. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αποφεύγει να δεσμευθεί και παραπέμπει στους Τουρκοκυπρίους για τη λύση του Κυπριακού, όπως προκύπτει από τις θέσεις που διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιτάν, στην πρόσφατη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του. Στους Τουρκοκυπρίους παρέπεμψε η Άγκυρα και στην κλασική επισήμανση των Βρυξελών για διευθέτηση του Κυπριακού, στην οποία προέβη καθηκόντος ο Επίτροπος Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρχελή, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία.